συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού από τον τρίτο τόμο του Ευεργετινού, την 31η υπόθεση, ότι μεγίστη εν αρετές η διάκρισης. Μεταξύ των αρετών μεγαλύτερα είναι η διάκρισης. Και δι των πιστών μεταυτής ποιήν απειή. Ο πιστός πρέπει να ενεργεί ό,τι κάνει, όσα πράττει με διάκριση. Τα γάρ αδιακρίτως και ασκόπος γινόμενα, καν καλά όσιν ουδέν ωφελούσι, ποτέ δε και βλάπτουσιν. Γιατί όσα γίνονται ασκόπος και χωρίς διάκριση, και αν ακόμα είναι καλά, δεν ωφελούν. Κάποτε δε και βλάπτουν. Και πρώτα-πρώτα, να πούμε δύο λόγια για το τι είναι διάκριση, που όπως μας τη λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι η μεγαλύτερη από όλες τις αρετές. Είναι η ικανότητα, η χάρις, το χάρισμα, η Θεία Δωρεά, η οποία δίνει στον άνθρωπο που την έχει τη δυνατότητα να ξεχωρίσει, να διακρίνει το καλό, το θεάρεστο από το κακό. Σε κάθε περίσταση, σε κάθε στιγμή. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Και γι' αυτό οι Άγιοι το ονομάζουν η κορυφή των αρετών. Μπορεί κανείς έτσι να πλανηθεί, εάν δεν έχει αυτή την αρετή, και να κουράζεται πάρα πολύ, να νομίζει ότι κάνει καλά πράγματα, φαινομενικά να είναι καλά αυτά που κάνει, και όμως να είναι καταστροφικά και για αυτόν και για πολλούς άλλους. Για παράδειγμα, αυτό που ζήσαμε τώρα 2 χρόνια, και τώρα βέβαια θαύτηκε αυτό, γιατί οι instructors της νέας τάξης πραγμάτων μας δώσανε καινούριο θέμα τώρα, καινούρια κασέτα, έτσι να βλέπουμε τον πόλεμο. Πρώτα μας είχαν με τους ειδικούς για την ψευτοπανδημία, 2 χρόνια μας βασάνιζαν και μας πυροβολούσαν, προσέξτε αυτό και το άλλο. Τώρα σώπασαν όλοι αυτοί και έχουμε τώρα το νέο θέμα. 2 χρόνια λοιπόν πολλοί πλανήθηκαν και έκαναν και το διαβόλιο αυτό, το οποίο είναι συμμετοχή, όπως πουλάκες έχουμε πει, σε εκτρώσεις, σε φόνους ανθώων ευρύων που τα διαμελίζουν ζωντανά. Γιατί ακριβώς δεν είχαν τη διάκριση να καταλάβουν ποιο είναι το ασφαλμένο και ποιο είναι το σωστό. Δεν είχαν τη διάκριση να καταλάβουν ότι άλλο είναι ο χώρος της Εκκλησίας, ο χώρος του ναού, που είναι καθαγιασμένος, που είναι αφιερωμένος στο Θεό, όπου είναι έμπλεος, γεμάτος, δηλαδή πλήρης από άκτιστες ενέργειες, από Θεία Χάρη, από Άγιο Πνεύμα, και άλλο είναι οποιοδήποτε άλλος χώρος, οποιοδήποτε άλλη αίθουσα ή αυτοκίνητο ή μέσω μαζικής μεταφοράς ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί ακριβώς επειδή κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο, οι διάφοροι μικροοργανισμοί, τα μικρόβια αυτά όλα που τα φοβόμαστε, κακώς βέβαια τα φοβόμαστε, το Θεό πρέπει να φοβόμαστε, είναι υποτακτικοί του Θεού. Και ο Θεός μέσα στο σπίτι Του, να το πούμε απλά, δεν θα αφήσει ποτέ τους υποτακτικούς Του να μας βλάψουν. Τώρα θα μου πείτε γιατί για από αυτούς που πάνε στην Εκκλησία πολλοί αρρωσταίνουν και πεθαίνουν, και θα σας απαντήσω γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού για αυτούς. Όχι γιατί τα μικρόβια του χτύπησαν και αν δεν πήγαν στην Εκκλησία θα ζούσαν. Είτε πήγαν, δεν πήγαν, θα επέθαιναν. Ήταν η ώρα τους να φύγουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς κάνουμε κάποια πράγματα έτσι στην καθημερινότητά μας για μια στοιχειώδη προστασία από όλα αυτά, αλλά να ξέρουμε ότι δεν είναι αυτά που μας προστατεύουν, ο Θεός μας προστατεύει. Και ο ίδιος ο Θεός μας είπε, χωρίς εμού ουδήναστε πίν ουδέν. Μπορεί να τα κάνεις όλα τέλεια στην καθημερινότητά σου, την αντισηψία στα χέρια σου, να πλένεσαι συνέχεια, να προσέχεις τα πάντα, και όμως να αρρωστήσεις και να πεθάνεις όπως όλοι οι άνθρωποι. Και εντός εισαγωγικών πρόωρα, γιατί τίποτα δεν είναι πρόωρο, αλλά κάποιοι το λένε πρόωρα, να πεθάνεις και νέος δηλαδή. Δεν είναι λοιπόν θέμα δικό μας, είναι θέμα του Θεού. Πολύ περισσότερο, θα λέγαμε, μέσα στο ναό ο άνθρωπος είναι στα χέρια του Θεού. Και εκείνο που πρέπει να προσέχουμε είναι
να μεταλαμβάνουμε όσο γίνεται λιγότερο ανάξια, γιατί αυτό μας είπε ο Κύριος ότι είναι επικίνδυνο και μπορεί να πεθάνεις. Όταν μεταλαμβάνεις ανάξια, μπορεί να αρρωστήσεις και να πεθάνεις. Μας το είπε δια του Αποστόλου Παύλου στην πρώτη προς Κορυνθίους επιστολή του. Όπου εκεί στην Κόρυνθο πολλοί μεταλάβαναν αναξίως και γι' αυτό τους είπε ο Κύριος, ο Απόστολος, ασθενούσι και κοιμώνται ικανοί, αρρωσταίνουν και πεθαίνουν αρκετοί από εσάς, γιατί κοινωνάτε ανάξια. Όμως δυστυχώς και κάποιοι εκκλησιαστικοί και αρχιερείς και ιερείς παρασύρθηκαν από αυτό το αφήγημα των εντός εισαγωγικών ειδικών, λοιμοξιολόγων κλπ, που κατευθύνονταν από την πολιτική, κακά τα ψέματα, και όχι από την επιστήμη, γιατί η επιστήμη ποτέ δεν έλεγε αυτά που λέγανε αυτοί τώρα, τη διέλυσαν την ιατρική επιστήμη, την κατακουρέλασαν με αυτά που έλεγαν. Παρασύρθηκαν λοιπόν δυστυχώς πολλοί και εκκλησιαστικοί και έκαναν τις εκκλησίες καρναβάλια, όπως το είχε προβλέψει ο Άγιος Πατήρ Βασίλειος Ούκας ο Καλυβίτης και ο Πατήρ Εφραίμ της Αριζόνας, κλόουν. Μετατράπηκαν οι πιστοί σε κλόουν. Ο Θεός να μας ελεήσει και αυτούς να τους ελεήσει, και υπάρχει μετάνοια για αυτούς και για αυτούς που δεν είχαν τη διάκριση αυτή να καταλάβουν ότι δεν επιτρέπεται καμία αλλίωση του προσώπου του χριστιανού μέσα στη λατρεία, καμία αλλίωση της λατρείας, ούτε κορδέλες μέσα στους ναούς, ούτε να απαγορεύουμε να φυλάμε τις εικόνες ή τα χέρια των ιερέων, ή να παίρνουμε το αντίδωρο σε σακουλάκια ή να χρησιμοποιούμε πολλές λαβίδες ή πολλά μάκτρα, δεν ξέρω τι άλλο σκέφτηκαν. Υπάρχει λοιπόν και για αυτούς η δυνατότητα της μετανοίας, όπως και για αυτούς που έκαναν το διαβόλιο, οπότε θα ανασταλούν οι πνευματικοί νόμοι. Αν όμως δεν μετανοήσουν, σίγουρα θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι, όπως βλέπουμε να λειτουργούν πάντοτε, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εάν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος, παθαίνει αυτά που παθαίνει, γιατί ακριβώς έρχεται η οργή του Θεού πάνω του και τον παιδαγωγεί μέσω του πονηρού. Πολλές φορές ο Θεός, επειδή ακριβώς η αμαρτία δίνει δικαιώματα στον πονηρό, ο Θεός αφήνει τον πονηρό, μέχρι ενός ορίου βέβαια, να πειράξει τον άνθρωπο, να τον αρρωστήσει για να παιδαγωγηθεί, να μετανοήσει. Αν πάλι δεν πάρουμε το μήνυμα, τότε βέβαια είναι φοβερή η κόλαση που μας περιμένει. Υπάρχει ένας πνευματικός νόμος, για παράδειγμα, που λέει «έλαβες μάχηρα, φώνευσες δηλαδή, άνθρωπο, θα πεθάνεις κι εσύ από μαχαίρι». Και είπαν προηγουμένως για αυτούς που γίνονται συμμέτοχοι με τα διαβόλια στους φόνους. Και αυτό είναι επίσης φόνος. Όταν δεις τα χρήματά σου σε αυτές τις εταιρείες που κάνουν τα διαβολικά πειράματα και στοχεύουν στην καταστροφή της ανθρωπότητας και στον αποκληθισμό, υπηρετώντας τους πολιτικούς, τους σκοτεινούς αυτούς ανθρώπους, τους σιωνιστές, τη νέα τάξη πραγμάτων, τις πέντε αυτές οι οικογένειες που κυβερνάνε τον πλανήτη, κοσμικά βέβαια τον κυβερνάνε με τα πολλά τους χρήματα, αλλά πάνω από αυτούς είναι ο Θεός. Λοιπόν, για όλους αυτούς υπάρχει δυνατότητα μετανοίας. Αν όμως δεν μετανοήσουν, θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Μάχηρα αν έλαβες, μάχηρα θα λάβεις. Πήρες μαχαίρι στο χέρι, θα φας και εσύ από μαχαίρι, θα πεθάνεις δηλαδή και εσύ, εφόσον έγινες αίτιο φόνο. Και πολλά άλλα που δεν είναι το παρόντος να τα πούμε, ισχύουν μπροστά στο Θεό ως πνευματικοί νόμοι. Εκείνο που θα πούμε μόνο είναι ότι πάσα παράβαση και παρακοή λαμβάνει ένδικο μισθαποδοσία. Ό,τι κάνεις, ό,τι παραβαίνεις, θα πάρεις την ανάλογη ανταπόδοση. Εάν όμως μετανοήσεις, θα μετριαστεί πάρα πολύ η παιδαγωγία σου και δεν θα έχεις καθόλου παιδαγωγία. Βλέπουμε για παράδειγμα την πολύ, πολύ αμαρτωλή πόλη της Νινεβή, πολύ άνθρωπη πόλη, αλλά και πολύ αμαρτωλή, η οποία όμως δεν υπέστη τελικά την παιδαγωγία του Θεού, γιατί πήγε ο προφήτης Ιωνάς και τους είπε τρεις φορές μέρες και θα καταστραφείτε, και εκείνοι πήραν το μήνυμα
τελευταία στιγμή γεννίστεψαν και φόρεσαν σάκους και έβαλαν στάχτους στο κεφάλι τους, έβαλαν νηστεία και στα ζώα τους ακόμα και ο Θεός πήρε πίσω την ακαταστροφή. Μετά όμως που αυτοί ξαναγύρισαν στα παλιά τους κακά έργα, μετά από κάποια χρόνια η Νινεβή όντως καταστράφηκε. Εάν λοιπόν θέλετε και εισακούσετε μου, λέει ο Θεός, τα αγαθά της γης φάγεστε και της γης της Βασιλείας του Θεού. Εκείνο προπάντων είναι το σπουδαίο. Εάν θελήσουμε και ακούσουμε τον Θεό και υπακούσουμε τις εντολές Του. Εάν δε μη θέλετε, μη δε εισακούσετε μου, μη δε εισακούσετε μου, μάχαιρα εμάς κατέβετε. Εάν όμως δεν θέλετε και δεν με ακούσετε, θα σας φάει μαχαίρι και εδώ στη γη θα λέγαμε θα έχετε πολέμους και βίους θανάτους, αλλά και πολύ περισσότερο θα χάσουμε την ουράνια βασιλεία. Αυτό είναι ο αιώνιος θάνατος, το φοβερότερο πράγμα που μπορεί να υποστεί ο άνθρωπος. Χρειάζεται λοιπόν η διάκριση για να παίρνουμε πάντα τις σωστές αποφάσεις και να λειτουργούμε σωστά. Δεν μπορεί να πηγαίνεις στο ναό και να βλασφημείς, φορώντας το φήματρο και προσκυνώντας τις Άγιες εικόνες με το φήματρο και να κοινωνάς και λίγο πριν κοινωνείς να κατεβάσεις το φήματρο και αμέσως το κοινωνείς να το ανεβάσεις πάλι και να αναμειγνύεται με το αίμα του Χριστού και να λες ότι είσαι ευσεβής και ότι κάνεις λατρεία στον Θεό. Όχι. Βλασφημείς, αγαπητέ μου. Και αν δεν μετανοήσεις, θα πάρεις το επιτίμιο του βλασφήμου. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια, όσο και αν δεν μας αρέσει. Το ίδιο και με τη συμμετοχή των φόρων, με τα διαβόλια, το ίδιο και με όλους αυτούς, δυστυχώς, οι οποίοι ασπάζονται τον οικουμενισμό και την πανθρησκεία, είτε είναι λαϊκοί και κληρικοί, που πηγαίνουν και συμπροσέρχονται με τους παπικούς, με τους προτεστάντες ή κάνουν διάφορες τελετές ή δίνουν θεία κοινωνία σε αυτούς. Για όλους αυτούς υπάρχει φοβερή, φρικτή τιμωρία εάν δεν μετανοήσουν. Αν όμως μετανοήσουν, ο Θεός θα γίνει ήλαιος και σε αυτούς τους αρχιερείς και τους ιερείς που προωθούν πάλι αυτά τα σχέδια των σιωνιστών, των υποκοσμιοποιητών. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός έχει μιλήσει και για αυτό το θέμα, ξέρετε, της παγκοσμιοποίησης. Για όλα έχουμε απαντήσεις μέσα στην Αγία Γραφή. Και αν κανείς μελετά την Αγία Γραφή, όντως προχωράει στη διάκριση. Γίνεται όντως διακριτικός. Όχι βέβαια μόνο επειδή διαβάζει, αλλά αν τηρεί και όλα αυτά που διαβάζει, έρχεται ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος και γίνεται πραγματικά σοφός ο άνθρωπος. Πού μιλάει η Αγία Γραφή για την παγκοσμιοποίηση? Όταν λέει ότι ο Θεός έθετο όρια εθνών. Ο Θεός έχει βάλει, λέει, σύνορα στα έθνη. Δεν θέλει ένα παγκόσμιο κράτος όπως ονειρεύονται αυτοί οι σιωνιστές. Ουσιαστικά θέλουν να καθυποτάξουν τον πλανήτη κάτω από τα πόδια τους και να κυριαρχήσουν όπως έχουν ονειρευτεί με το Μεσσία τους, ως επίγειο άρχοντα τον περιμένουν. Ο Θεός θέλει να υπάρχουν σύνορα. Και είναι αμαρτάνο αυτοί που λένε κάτω τα σύνορα και όλα αυτά και κάτω τα έθνη και να γίνουμε όλοι ένα. Δεν γινόμαστε έτσι ένα. Ο Θεός θέλει να υπάρχουν σύνορα και όρια. Είναι αντίθετος με την παγκοσμιοποίηση. Άρα είναι μια μεγάλη αμαρτία όλο αυτό το σχέδιο της παγκοσμιοποίησης που προωθείται. Και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να το υιοθετούμε και να ρίχνουμε νερό στο μήλο αυτών των παγκοσμιοποιητών, οι οποίοι δημιούργησαν και τον οικουμενισμό και την πανθρησκεία. Ήδη έχουμε ναούς όπου συμπροσεύχονται χριστιανοί με μουσουλμάνους και Εβραίους. Οι λεγόμενες από αυτούς τους οικουμενιστές μονοθεϊστικές θρησκείες πρέπει να έχουν και έχουν σε κάποιες πόλεις και δικό τους ναό, κοινό ναό. Ο διάβολος κάνει το παν για να λιώσει την πίστη, την ορθόδοξη πίστη και την ορθόδοξη λατρεία όπως έχει προφητευτεί στην Αποκάλυψη. Και όπως έλεγε ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιο Μητυλινέως, ο οικουμενισμός θα είναι η τελευταία μεγάλη πανέρεση, όχι απλή αίρεση, η οποία θα προετοιμάσει τον Αντίχριστο που έρχεται. Αν κανείς λοιπόν δεν έχει διάκριση, θα πλανηθεί. Αυτοί που θα δεχτούν τον Αντίχριστο θα είναι πάρα πολλοί. Έλεγε κάποιος σοφός γέροντας για μία πόλη της Θεσσαλίας, για την Γαρδίτσα, ότι 10 άνθρωποι, λέει, δεν θα πάρουν το χάραγμα. Έτσι έβλεπε στο μέλλον.
Και πολλοί άλλοι γέροντες το λένε, ότι θα φτάσουμε να έχουμε, έλεγε ο πατήρ Αμβρόσιος, ο Λάζαρης που ήταν και αυτός πολύ φωτισμένος και άγιος άνθρωπος, ένας στους χίλιους λέει θα πιστεύει. Ένας στους χίλιους θα έχει τη διάκριση να καταλάβει ποιος είναι ο Αντίχριστος και ποια είναι τα σωστά πράγματα. Οι πολλοί δυστυχώς από τους χριστιανούς, δεν λέμε για τους άλλους που είναι ήδη προσκυνημένοι, από τους χριστιανούς θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Όπως και τώρα, πάρα πολλοί δεν έχουν τη στοιχειώδη διάκριση και, όπως είπαμε, γίνανε και κλόουν, γίνανε και καρναβάλι και πηγαίνουν σε εκκλησίες και νομίζουν ότι ευαρεστούν στο Θεό και στους Αγίους. Βρέθηκα σε μία πανήγυρη και οι άνθρωποι πήγαιναν να προσκυνήσουν την Αγία και τι ήτανε, ένα άθλιο θέαμα. Πηγαίνανε φημωμένοι και προσκυνούσαν με το φήμωτρο την εικόνα της Αγίας. Ένα αισχρό και αποτρόπαιο θέαμα. Δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει, γιατί ακριβώς δεν έχουμε διάκριση να καταλάβουμε τι είναι όλο αυτό. Χρειάζεται λοιπόν η διάκριση και αν δεν έχουμε, τουλάχιστον να έχουμε διακριτικούς πνευματικούς, να φροντίζουμε να βρούμε, που να ξεχωρίζουν το καλό από το κακό και να μας πληροφορούν κάθε στιγμή για το ποιο είναι το θεάρεστο, ποιο είναι το αληθινά καλό και ποιο είναι το κακό. Επίσης, διάκριση χρειάζεται και στον αγώνα που κάνουμε, στον πνευματικό αγώνα. Μπορεί να αγωνίζεσαι, να νηστεύεις, να προσεύχεσαι. Αν δεν έχεις διάκριση, παθαίνεις πάρα πολλές πλάνες. Μία πλάνη είναι να νομίζεις ότι η νηστεία και οι αγρυπνίες και οι προσευχές είναι το πάνω. Και άμα καταφέρεις να διαβάζεις, ας πούμε, το ψαλτήρι μέσα στην ημέρα ή στην εβδομάδα, ή πεις 10 φορές τους χαιρετισμούς ή κάνεις, ας πούμε, το τριήμερο, ότι πλέον αυτό είναι, σώθηκες. Κάθε άλλο. Δεν σώζεσαι έτσι. Η σωτηρία είναι να αγαπήσεις τον Κύριο, να ενωθείς με τον Κύριο και όλα αυτά που κάνεις καλά είναι, αλλά είναι μόνο τα εργαλεία. Δεν είναι το τέλος, δεν είναι ο σκοπός. Όπως ένας που θέλει να φτιάξει ένα σπίτι και παίρνει τα πιο τέλεια εργαλεία και καυχάται ότι είναι εντάξει το σπίτι, μα πόσα. Άμα δεν δουλέψεις τα εργαλεία, αν δεν τα χρησιμοποιήσεις σωστά, δεν θα έχεις ποτέ σπίτι. Όσο τέλεια και αν είναι τα εργαλεία. Από μόνα τους δεν γίνονται να σου φτιάξουν το σπίτι. Θα πρέπει να βάλεις όλη την τέχνη και να τα αξιοποιήσεις σωστά για να φτιάξεις το σπίτι. Αν πάλι δεν τα χρησιμοποιήσεις σωστά τα εργαλεία, πάλι δεν γίνεται το σπίτι. Έτσι είναι και η άσκηση. Και όλος ο πνευματικός αγώνας, λοιπόν, χρειάζεται πάνω απ' όλα διάκριση. Να ξέρουμε ποιος είναι ο σκοπός, ποιος είναι ο στόχος και ποια είναι τα μέσα. Γιατί πολλές φορές μπερδεύουμε τα μέσα με τους σκοπούς, με τον σκοπό. Ο κόσμος, βέβαια, έχει χάσει τελείως τον σκοπό, γιατί δεν πιστεύει στον Θεό και είναι σε μια ικτρή κατάσταση. Αλλά τουλάχιστον σε εμάς τους χριστιανούς, που ξέρουμε ποιος είναι ο σκοπός μας, ο σκοπός είναι η θέωση, η ένωση με τον Χριστό, δεν πρέπει έτσι να αφήνουμε τον διάβολο να μας παραπλανά και να πέφτουμε στην αδιακρισία. Αυτά έτσι εισαγωγικά. Ας δούμε τώρα στο γεροντικό. Ο Αββάς Αντώνιος είπε ότι υπάρχουν μερικοί ασκητές οι οποίοι κυριολεκτικά κατέστρεψαν τα σώματά τους στην άσκηση. Επειδή όμως δεν είχαν διάκριση, παρέμειναν μακράν του Θεού. Για σκεφτείτε. Να λιώνεις το σώμα σου από την άσκηση, να γίνεσαι, ας πούμε, 30-40 κιλά, ενώ ένας άντρας, ας πούμε, φυσιολογικά έχει 70 κιλά και πάνω, ή 60 τέλος πάντων, ανάλογα το ύψος του, και να γίνεσαι 30-40 κιλά και όμως να πηγαίνεις την κόλαση. Γιατί δεν έχεις τη διάκριση να αγωνιστείς για να προχωρήσεις την αρετή, την θέωση, την ένωση με τον Χριστό. Και νομίζω ότι τα πάντα εξαντλούνται στην νηστεία. Ο Αββάς Αμμονάς είπε ότι ένας άνθρωπος περιέρχεται όλο τον χρόνο ασκόπος βαστάζον μια αξίνα, χωρίς να βρίσκει το δέντρο που θα χτυπήσει για να το κόψει. Τι να το κάνω αν έχεις και καλή αξίνα, καλά ακονισμένη, αν δεν βρεις το δέντρο που πρέπει να χτυπήσεις για να το κόψεις. Άλλος πάλι εμπειρότερος στην κοπή των δέντρων, εντός ολίγου
κόφτει το δέντρο. Αυτός που κόπτει αμέσως το δέντρο είναι αυτός που έχει διάκριση. Ένας γέρος γέρον ερωτήθη, ποιο είναι το έργο του μοναχού, η διάκριση, απάντησε εκείνος. Ο ίδιος γέρον ασκητής έλεγε ότι μεταξύ των αρετών μεγαλύτερα είναι η διάκριση. Δηλαδή να χρησιμοποιείς σωστά τα πνευματικά μέσα, να αξιοποιείς σωστά τις όποιες ευκαιρίες σου δίνει ο Θεός στην καθημερινότητά σου. Και αυτά που λέγαμε προηγουμένως, τα διαβόλια, τα φήμωτρα, όλα αυτά, η καταπίεση που αξίσκησαν πάνω μας, το κλείσιμο των εκκλησιών, η αλλίωση της λατρείας, όλα αυτά για μας είναι ευκαιρίες που αν τις αξιοποιήσουμε σωστά, θα αγιαστούμε. Θα ξεκαθαρίσουμε ακόμα περισσότερο μερικά πράγματα μέσα μας για το τι είναι ο Θεός και θα δείξουμε την αγάπη μας στο Θεό, παραμένοντας πιστοί. Ένας γέρον ασκητής έλεγε, «Το νουν όταν περιπλανάται άσκοπα, τον επαναφέρει και τον συγκρατεί η ανάγνωση, η αγρυπνία και η προσευχή». Όταν η φιλίδωνος επιθυμία φλογίζει την καρδιά, είναι εύκολο να τη μαράνει κανείς με πείνα, με ταλαιπωρία και με την αναχώρηση σε ερημικούς τόπους. Κοιτάξτε τώρα οι Άγιοι πώς μας δίνουν φάρμακα για την κάθε αρρώστια, για το κάθε πάθος. Ένα φοβερό πάθος είναι ο μετεωρισμός. Να αφήνεις το νου σου να περιπλανάται εδώ και εκεί, να μετεωρίζεται όπως αυτοί με τα νεμόπτερα που αφήνονται, ας πούμε, από ένα ψηλό σημείο στον αέρα και πηγαίνουν έτσι πάνω στον άνεμο. Βέβαια έχουν και κάποιο πιδάλιο, αλλά πηγαίνουν από εδώ και από εκεί, έτσι, μετεωρίζονται. Έτσι ή τα πουλιά που αφήνονται στα ρεύματα του αέρα, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν ανάλογα με τα ρεύματα του αέρα, με ανοιχτά τα φτερά, αφήνονται όπως πάει ο αέρας. Έτσι γίνεται και και ο νους του ανθρώπου, του μετεωριζομένου. Όπου τον πάει ο πονηρός, δυστυχώς, ή ο εαυτός του, βέβαια, ο κακός εαυτός του, τα πάθη του. Και ποιο είναι το φάρμακο για να μαζέψεις το νου σου? Η ανάγνωση. Πολύ σπουδαίο πράγμα η ανάγνωση. Να διαβάζεις, όχι να κάθεσαι να βλέπεις. Σήμερα δεν διαβάζουν οι άνθρωποι. Κάθονται μπροστά στις οθόνες, μικρές και μεγάλες, τα κινητά διαθέτουν ώρες επί ωρών, καταστρέφουν τα μάτια τους, προπάντων καταστρέφουν το νου τους. Γιατί ο νους όταν βλέπει εικόνες αδρανεί, απρακτεί και ο άνθρωπος γίνεται βλάκας, ιδίως στα μικρά παιδιά. Δεν αναπτύσσει το εγκέφαλο, δεν αναπτύσσει καμία κρίση και γι' αυτό βλέπετε όλοι οι παγκοσμιοποιητές έχουν ως κύριο εργαλείο την τηλεόραση, με την οποία χειραγωγούν τις μάζες και κατευθύνουν την προσοχή των ανθρώπων εκεί που αυτοί θέλουν. Και όλα αυτά που μας δείχνουν, ξέρετε τώρα, ας πούμε από τους πολέμους στην Ουκρανία, μπορεί να είναι και αυτά τα παιχνίδια, τα βιντεοπαιχνίδια. Και αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν τέτοια πράγματα και μας κοροϊδεύουν. Ή δείχνουν βίντεο που είναι από χρόνια πριν, όπως το κάνουν και με την ψευτοπανδημία. Μας δείχνουν βίντεο από το 2013 από κάποιο ναυάγιο στην Ιταλία και φέρετρα για να μας πούνε ότι αυτοί είναι νεκροί από το COVID. Πολλά τέτοια πράγματα λοιπόν χρησιμοποιούν οι παγκοσμιοποιητές, ο διάβολος από πίσω βέβαια, για να πετύχουν τους σκοπούς τους και εμείς που δεν έχουμε διάκριση καθόμαστε και τα χάφτουμε. Αν θες να μαζέψεις το νου σου θα πρέπει να μελετάς, όχι να βλέπεις εικόνες και ταινίες. Έτσι δεν αναπτύσσεται σωστά ο άνθρωπος και η κριτική του ικανότητα. Όταν περιπλανάται λοιπόν ο ασκόπος ο νους σου και θες να το συγκρατήσεις, να χρησιμοποιήσεις την ανάγνωση. Άλλο μέσο επίσης, η αγρυπνία και η προσευχή. Με την προσευχή συγκεντρώνεται ο νους. Θα αγωνιστείς. Στην αρχή θα ζοριστείς, αλλά θα δεις σιγά σιγά να επιμείνεις και πρέπει να επιμείνεις την προσευχή. Θα μαζευτεί ο νους σου και θα χαρίσει πάρα πολύ την προσευχή σου. Επίσης η νηστεία καθαρίζει το όνομα του ανθρώπου. Τώρα που με τη χάρη του Θεού νηστεύουμε, το καταλαβαίνουμε πολύ καλά αυτό. Με τη φιλιδονία, όταν θα έχουμε
αυτή την επανάσταση της σάρκας, τι κάνουμε τότε? Μπορείς, λέει, να την μαράνεις και αυτή με την πείνα, ασιτία, με την ταλαιπωρία, την κακοπάθεια και με το να αναχωρείς σε έρημους τόπους, να φεύγεις μακριά από τις συναναστροφές, να αποφεύγεις τις κουβέντες, δηλαδή τις συνομιλίες, και να ησυχάζεις. Έτσι θα μαράνεις τη σαρκική επιθυμία. Ο θυμός, όταν ο θυμός ταράζει τον ιστορικό μας κόσμο, εύκολα, λέει, καταστέλλεται, λέει αυτός ο ασκήτης, με την ψαλμοδία, τη μακροθυμία και την εσφλαχνία. Αν ψάζεις λίγο, αμέσως ειρηνεύει το θυμικό. Αν επίσης αποφασίσεις να μακροθυμήσεις, θα πεις, πάω να θυμώσω. Όχι, δεν θα θυμώσω. Θα συγκρατήσει τον εαυτό σου. Γιατί να θυμώσω, θα κρατηθώ ήρεμος. Και θα δεις ότι μπορεί να το κάνεις. Και ακόμα περισσότερο με την εσπλαχνία. Γιατί θυμώνουμε? Γιατί χάνουμε την αγάπη προς τον πλησίον. Χάνουμε την εσπλαχνία, τη συμπόνια που πρέπει να έχουμε στον πλησίον. Αυτά βεβαίως τα αντίδοτα των παθών ωφελούν τότε μόνο όταν εκτελούνται εις τον καιρό που πρέπει και με την επιβαλλομένη συμμετρία. Δεν με να χάνετε το μέτρο. Λέμε λοιπόν για να αποφεύγουμε τις αναστροφές και ο άλλος, ας πούμε, γίνεται σιωπηλός υπέρ των δέων. Και λέει, ας πούμε, η σύζυγός του, τα παιδιά του, τι έπαθε τώρα, δεν μας μιλάει καθόλου. Δεν είπαμε και έτσι, θα πεις και μια κουβέντα. Θέλει ένα μέτρο και μια διάκριση. Άλλο η πολυλογία και άλλο να μιλάς όταν πρέπει και όπως πρέπει. Όσα πραγματοποιούνται με υπερβολή και χωρίς να το καλεί η ανάγκη της στιγμής, ο λίγο μόνο χρόνο διαρκούν. Ξεκινάνε μερικοί, κάνουν μεγάλες νηστείες, αλλά για λίγο χρόνο. Καλύτερα να κάνει σταθερά όλο τον χρόνο αυτές τις νηστείες που έχει βάλει η Εκκλησία, Τετάρτη, Παρασκευή, Αλλάδωτο, όπως είναι ο νόμος της Εκκλησίας, όλο τον χρόνο, και τις άλλες νηστείες που έχει, παρά να κάνει εξαντλητικές νηστείες και μετά από λίγο να τα παρατάς, γιατί βλέπεις ότι δεν αντέχεις. Υπήρχαν και ασκητές που κάνανε 5 μέρες νηστεία και 2 μέρες τρώγανε. Υπήρχαν άλλοι που τρώγανε 1 μέρα και 2 μέρες δεν τρώγανε. Άλλοι 1 παρά 1. Και άλλοι κάθε μέρα 1 φορά. Και οι άλλοι διακριτικοί πατέρες λέγανε το καλύτερο είναι αυτό. Να τρως κάθε μέρα από λίγο. Ούτε 1-2, ούτε 1-5. Γιατί αυτά που είναι υπερβολικά είναι και ολιγοχρόνια. Και αυτά που διαρκούν λίγο χρόνο, όχι μόνο δεν ωφελούν, αλλά συνήθως και βλάπτουν. Από την υπερβολική νηστεία, μετά που διαρκεί λίγο χρόνο, δεν αντέχει ο άνθρωπος πολύ, μπορεί να πέσει στο άλλο άκρο, να πέσει στην γαστριμαργία, στη λεμαργία, στον κόρο και να τα καταστρέψει όλα και να πάει πολύ πιο πίσω από ό,τι ήταν πριν αρχίσει την μεγάλη του νηστεία. Το νόημα της πολύτιμης αυτής συμβουλής, λέει εδώ ο συγγραφέας έτσι με υποσημείωση, του αγνώστου ασκητού η συμβουλή, το νόημά της είναι η ανάγκη του μέτρου σε όλες τις εκδηλώσεις του ασκητικού βίου. Το μέτρο αυτό, σε συνδυασμό με την ανάγκη της στιγμής, συνιστά την αρετή της διακρίσεως. Την αρετή αυτή θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε με τη φράση «Όπως πρέπει, όσο πρέπει και όταν πρέπει». Αυτή είναι η αρετή της διακρίσεως. Μεταξύ του αβάλλον κίνου και του αβάλλον κίου διημήφθη κάποτε ο εξής διάλογος. «Θέλω να φύγω, να αναχωρήσω σε ξένο μέρος, να είμαι άγνωστος», λέει ο Αβάς Λουκίνος. Και απαντά ο Αβάς Λούκιος. «Εάν δεν συγκρατήσεις τη γλώσσα σου, πουθενά δεν θα μπορέσεις να παραμείνεις ξένος». Έτσι, αληθινή δηλαδή η ξενιτία είναι η σιωπή, η προσοχή στη γλώσσα. Απεναντίας και στον τόπο αυτό που είσαι γνωστός, εάν συγκρατήσεις τη γλώσσα σου, θα είσαι ως ξένος μεταξύ αγνώστων.
Βασλογίνος. Θέλω να νηστέψω αυστηρός. Έτσι βλέπετε, λέει τους λογισμούς του και ο γέροντας, ο Βασλούκιος, το απαντάει. Ο Βασλούκιος, μίλης μονής, αυτό που είπε ο προφήτης Ισαΐας, ότι δηλαδή, ακόμα και αν μπορέσει με την νηστεία να στραβώσει τον τράχυλόν σου και να τον κάνει σαν τον κρίκο της αλυσίδας, πάλι δεν πρέπει να νομίζει ότι η νηστεία σου είναι αξιόλογη και ευπρόσδεκτη από τον Θεό, εφόσον δεν κατορθώσεις να συγκρατήσεις τους πονηρούς λογισμούς, ώστε να μην σε ενοχλούν. Δεν είναι νηστεία μόνο από το φαγητό, πρέπει να νηστέψεις και από τα πάθη. Άμα αφήσεις τους λογισμούς σου ανεξέλεκτους, δεν νηστεύεις. Μάλλον τρέφεσαι, κακώς βέβαια, από τους λογισμούς. Ένας γέρον ασκητής είπε, τίποτε να μην κάνεις, εάν προηγουμένως δεν εξετάσεις με προσοχή στην καρδιά σου αυτό που πρόκειται να κάνεις, για να βεβαιωθείς ότι είναι κατά Θεό. Γι' αυτό οι Άγιοι δεν κάνανε κάτι βιαστικά ποτέ. Ποτέ βιαστικά. Πάντα με προσοχή και με προσευχή και με ηρεμία. Και για να πάρουν μια απόφαση μπορεί να προσεύχονταν και χρόνια. Να το δείξει ο Θεός, αν είναι θέλημά Του να γίνει αυτό. Ο Αββάς Αντώνιος έλεγε στους μαθητές του, εκείνος που επεξεργάζεται μικρά μάζα μετάλλου για να κατασκευάσει ένα σιδερένιο εργαλείο, προηγουμένως σκέφτεται με προσοχή τι πρόκειται να κατασκευάσει. Δρεπάνι ή μαχαίρι ή πέλεκι, τσεκούρι. Αναλόγως δε της αποφάσεώς του, κατασκευάζει το καλούπι και εργάζεται με συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν παίρνει το σίδερο και κοβαράει και ό,τι βγει. Ξέρει τι έχει να φτιάξει, τι θέλει να φτιάξει. Και ούτω τρόπος και εμείς, για να μην κουραζόμεθα σκόπους, πρέπει να σκεφτόμαστε ποια αρετή πρόκειται να πραγματοποιήσουμε, ώστε αναλόγως και με τα σκοπού να αγωνιζόμεθα. Βάζεις μπροστά σου, για παράδειγμα, την αρετή της ταπεινοφροσύνης. Και αρχίζεις και λες πώς θα την καταφέρω αυτή την αρετή, τι πρέπει να κάνω, και διαβάζεις τι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Και διαβάζεις ότι πρέπει να βάζεις τον εαυτό σου πάντα στην τελευταία θέση, κάτω από όλους. Να βάζεις τον λογισμό σου κάτω από όλους. Ότι είσαι αμαρτωλότερος των ανθρώπων. Ότι είσαι κατώτερος και από τους δαίμονες ακόμα. Ότι είσαι ισχυρότερος από όλα τα κτίσματα. Βλέπεις επίσης αυτό που λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι πρέπει να αγαπείς την κακοπάθεια. Οπότε αρχίζεις και κάνεις ό,τι κάνεις με βάση το σχέδιο αυτό που έχεις για να πετύχεις αυτή την αρετή. Και μετά από κάποιο χρόνο που θα την πετύχεις, μετά θα βάζεις μπροστά σου μια άλλη αρετή. Για παράδειγμα την πραότητα. Και θα πεις, τι λένε οι Άγιοι Πατέρες, για να δούμε με την πραότητα πώς καταφέρουμε να είμαστε πράοι, να μην θυμώνουμε. Δεν πρέπει να μιλήσεις όταν πας να θυμώσεις. Πρέπει να προσευχηθείς, πρέπει να απομονωθείς όταν πας να θυμώσεις για λίγο. Λοιπόν, και ό,τι άλλο λένε οι Άγιοι Πατέρες, πρέπει να ελέγξεις την κοιλία σου, τη γαστριμαργία σου κλπ. Πρέπει να μην είσαι περίεργος, να μην ενδιαφέρεσαι να μαθαίνεις και να ακούς τις ξένες υποθέσεις. Και έτσι σιγά σιγά κατορθώνεις όλες τις αρετές. Με σχέδιο, με τάξη, έτσι, με μία στρατηγική. Κάνουμε πόλεμο και αυτός είναι ο κύριος πόλεμος που έχουμε να κάνουμε. Και πρέπει να κερδίσουμε. Και όχι αυτή η κοσμική πόλεμη που δεν σταματά ποτέ. Και τελικά τίποτα άλλο δεν γίνεται παρά πολλές αμαρτίες και καταστροφές και αίματα. Ένας γέρον ασκητής έλεγε, όσα γίνονται χωρίς μέτρο και διάκριση είναι υπερβολές. Όλες δε οι υπερβολές είναι σατανικές. Όπου φεύγεις από το μέτρο και πας στα υπέρμετρα, είσαι στην περιοχή του πονηρού. Αυτό που λένε και άλλοι πατέρες, τα άκρα είναι των δαιμόνων. Είτε η υπερβολή, είτε η έλλειψη, όλα αυτά είναι των δαιμόνων. Υπάρχει αρετή της ανδρείας, για παράδειγμα, πολύ σπουδαία αρετή. Να μην είσαι δειλός, να μην είσαι κενόδοξος, να μην είσαι ανθρωπάρεσκος, να μην παραστήρεις από αυτό που κάνουν οι πολλοί ή και όλοι ακόμα. Αυτή η αρετή έχει και μια άλλη κατάσταση που είναι η υπερβολή. Και από την ανδρεία μπορεί να πας
στο θράσος, από το θάρρος, την ανδρεία, να πας στο θράσος, το οποίο πλέον είναι το δαιμόνιο. Ή μπορεί να πας στο αντίθετο άκρο και να πας στη δειλία. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Θα πηγαίνουμε στη μέση και βασιλική οδό, στην ανδρεία. Έτσι είναι και όλες οι αρετές. Ούτε υπερβολές λοιπόν, ούτε ελλείψεις. Ο Αββάς Ποιμήν έλεγε, εφόσον δεν εξετάζουμε με προσοχή εκ των προτέρων εκείνα με τα οποία θα ασχοληθούμε, ουδέποτε θα μπορέσουμε να προοδεύσουμε στα καλύτερα. Χρειάζεται λοιπόν ένα σχεδιασμός. Χρειάζεται μια προετοιμασία πριν ξεκινήσουμε ένα έργο. Να σκεφτείς αυτό που πας να κάνεις, το θέλει ο Θεός. Και να το μελετήσεις, πώς θα το κάνεις. Και αφού το μελετήσεις, θα το κάνεις σωστά. Και μετά θα προχωρήσεις και στο επόμενο. Θα πας και ένα σκαλοπάτι πιο πέρα. Γιατί μας φαίνονται όλα βουνό, γιατί ακριβώς δεν κάνουμε το λίγο, δεν κάνουμε την αρχή, δεν μελετάμε έστω να κάνουμε το ξεκίνημα. Υπάρχει μία παραβολή έτσι με έναν νέο που τον έστειλε ο πατέρας του να θερίσει, να καθαρίσει το χωράφι, συγγνώμη. Το χωράφι είχε χρόνια να καλλιεργηθεί, μόλις το είδε αυτός, ήταν και λίγο τεμπελάκος, λέει πού να καθαριστεί αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ας ξαπλώσω λίγο να κοιμηθώ. Μετά που ξύπνησε, το ξαναβλέπει, πάλι απογοητεύτηκε, πάλι κοιμήθηκε. Και τελικά δεν έκανε τίποτα. Και κάποια στιγμή πήγε ο πατέρας, τον βρήκε και του λέει: τι γίνεται, είδε ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Λέει: καλά, γιατί δεν έκανε τίποτα. Λέει: το είδα και τρόμαξα. Τι να κάνω, τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος σε αυτό το πράγμα, δεν καθαρίζεται αυτό. Του λέει: βρε παιδί μου, αν κάθε μέρα καθάριζες όσο είναι το στρώμα που ξαπλώνεις, στη μέρα θα έχεις τελειώσει. Έτσι ξεκινάμε λίγο-λίγο και προχωράμε. Δεν φτάνεις με ένα βήμα στην κορυφή του βουνού. Ένας γέρον ασκητής έλεγε, ποτέ δεν κίνησα το πόδι μου, έστω και κατά ένα βήμα, εάν δεν εγνώριζα εκ των προτέρων, πού θα το τοποθετούσα. Πολύ σπουδαίο αυτό, Πας και να κάνεις κάτι, τι θα κάνεις, πού θα πας. Έχεις σκεφτεί ποιο είναι αυτό που θα συναντήσεις, πού θα σταθείς, πού θα βάλεις το πόδι σου, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Εστεκόμουν σκεπτόμενος βαθέως και δεν απεβάζε τίποτε εάν δεν με οδηγούσε ο Θεός. Αυτό ποτέ να μην ενεργείς εν θερμό, παρορμητικά. Σήμερα το λένε αυθόρμητα, λέει έτσι μου βγήκε, έτσι μου ήρθε. Και άλλες εκφράσεις έχουν, ας μην τις πω, λαϊκές. Όχι, δεν θα ενεργήσει έτσι. Δεν είναι σωστό αυτό. Πάντα να ενεργείς με διάκριση, με μελέτη. Ο ίδιος γέρον είπε πάλι, όσα πράττω, είτε είναι μικρά, είτε μεγάλα, τα σκέπτομαι καλώς εκ των προτέρων και εξετάζομαι τα προσοχής πριν τα εκτελέσω. Ποιο καρπό θα αποφέρουν, όχι μόνο σε έργα, αλλά και σε λογισμούς. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αν κάνω αυτό το πράγμα, τι καρπό θα έχω και εξωτερικά αλλά και μέσα μου. Οι γέροντες ασκητές έλεγαν, όπως η φωτιά και η ταξίλα, και το τρόπος και το έργο του μοναχού πρέπει να κατακαίει τα πάθη. Αυτός είναι ο στόχος, να κατακούν τα πάθη και να καλλιεργηθούν οι αρετές. Και να ενωθούμε με τον Κύριο. Μπορεί, ας πούμε, να βάλει κάποιος στόχο να μην βγαίνει από το κελί του, λέμε τώρα για ένα ασκητή αυστηρό. Ο διακριτικός όμως τι θα κάνει. Αν δει ότι αλλοιώνεται ο λογισμός του και έρχεται η περηφάνεια και του λέει πω εσύ τώρα δεν έχεις τον όμοιό σου, δεν υπάρχει άλλος σαν και εσένα. Ποιος άλλος κάνει αυτό που κάνεις εσύ, είσαι πολύ σπουδαίος. Και μπορεί να το δεις αυτόν τον διακριτικό ασκητή να παίρνει το καραβάκι του, ας πούμε, στο Άγιον Όρος και να πηγαίνει στη Δάφνη επίτηδες, να έχει να βγει χρόνια για να πατάξει αυτόν τον λογισμό και να μην τον ενοχλεί ο λογισμός της περηφάνειας. Έτσι ενεργεί διακριτικά για να πολεμήσει το πάθος.
Μεταξύ ενός αδελφού και του μεγάλου αβάνιστερο έγινε το εξής διάλογος. Αδελφός, ποια είναι η καλή πράξη την οποία πρέπει να εκτελέσω για να ζήσω χάριν αυτής στην αιωνιότητα? Ποιο είναι το καλό έργο που πρέπει να κάνω για να σωθώ? Και ο αβάνιστερο, δεν υπάρχουν ορισμένες πράξεις για αυτό που ζητείς. Διότι όλες οι πνευματικές εργασίες δεν προσαρμόζονται κατά τον ίδιο τρόπο με όλους τους χαρακτήρες. Να βλέπετε ποια είναι η διάκριση. Το κάθε έργο που θα κάνει ο πνευματικός αγωνιστής θα πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτόν τον ίδιο. Δεν μπορείς να πάρεις μια συνταγή από έναν άλλο και την εφαρμόσεις τον εαυτό σου. Έτσι, ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Και ο τρόπος σωτηρίας, θα λέγαμε, είναι μοναδικός. Μην παραξηγήσετε ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Όχι. Αλλά θα πρέπει τα πνευματικά όπλα να προσαρμοστούν στον κάθε άνθρωπο, στην κάθε ιδιοσυγκρασία. Καθένας έχει το δικό του σώμα και τη δική του ψυχή. Δεν ταιριάζουν όλα σε όλους. Άλλος έχει πιο πολύ κλίση, ας πούμε, στην ησυχαστική ζωή, στην μόνωση, στη σιωπή, στη μελέτη. Θα κάνει τέτοιο αγώνα πνευματικό και μέσω αυτής της άσκησης θα βρει το Θεό. Άλλος έχει πιο πολύ κλίση στη φιλανθρωπία, στο να ελεεί τους ανθρώπους, να βοηθάει έτσι και λοιπά, να μιλάει, να στρώνει τραπέζι ενδεχομένως, να φιλοξενεί. Μέσα από αυτό το έργο θα σωθεί και αυτός. Δεν θα αντέξει, ας πούμε, να το βάλεις μόνο του 10 χρόνια να κάθεται μόνο του, να μην βλέπει κανέναν. Είναι άλλη η ιδιοσυγκρασία του ενός και άλλη του άλλου. Αυτό λέει λοιπόν εδώ ο Αβάς Νηστερό. Πρέπει να προσαρμόζονται οι πνευματικές εργασίες στους χαρακτήρες. Την αλήθεια αυτή τη βλέπουμε στηριζόμενη στην Αγία Γραφή. Ο Αβραάμ, παραδείγματος χάρη, ήταν φιλόξενος μέχρι που καθόταν στο σταυροδρόμι και περίμενε ώρες, μήπως και περάσει κάποιος ξένος, να του πει «έλα σπίτι μου να σε φιλοξενήσω». Έχει σπίτι στη σκηνή. «Έλα στη σκηνή μου να σε φιλοξενήσω». Και ο Θεός αναπαυότανε. Αλλά και στον προφήτη Ηλία αναπαυότανε, ο οποίος αγαπούσε την ησυχία. Ο Δαβίδ ήταν ταπεινός. Και ο Θεός ήταν και με αυτόν. Μαζί του ήταν. Αυτό λοιπόν που βλέπεις, ότι προτιμάει η ψυχή σου, να βλέπετε πόσο διακριτικοί ήταν οι Άγιοι Πατέρες. Βλέπεις ότι σ' αρέσει κάτι έτσι, πνευματικό. Αυτό που προτιμάει η ψυχή σου. Και είναι κατά Θεόν. Συγχρόνως δε αισθάνεσαι τον εαυτό σου ικανό να το εκτελέσει, αυτό να προτιμήσεις για να το πράξεις. Προχώρα σε αυτό. Δεν έχουν όλοι όλα τα χαρίσματα. Άλλος έχει ένα χάρισμα, άλλος έχει άλλο χάρισμα. Έτσι ο προφήτης Ηλίας είχε το χάρισμα της ησυχίας, της φιλερημίας, έτσι αγαπούσε την ερημία, την έρημο. Ο πατριάρχης Αβραάμ είχε το χάρισμα της φιλοξενίας. Τα καλλιεργήσανε και σώθηκαν. Και αγίασαν και έγιναν πρότυπα και για μας. Έτσι και εσύ. Αυτό που βλέπεις ότι κλείνει η ψυχή σου και είναι κατά Θεό βέβαια, όχι να είναι κοσμικό πράγμα. Θέλω να γίνω τραγουδίστρια, θέλω να γίνω ηθοποιός, έτσι, γιατί αυτό μου γυαλίζει στα μάτια. Να δεις τι έχεις έφεση στα πνευματικά, πού αναπαύεσαι περισσότερο και καλλιέργησέ το αυτό. Είναι κάποιοι που αγαπούν πάρα πολύ την πνευματική μελέτη. Καλλιέργησε την πνευματική μελέτη και θα σωθείς. Εννοείται βέβαια να εφαρμόζεις κιόλας, όχι απλώς να διαβάζεις για να ευχαριστιέσαι έτσι, τα πνευματικά βιβλία και να κουράζεις στο τέλος και να μην κάνεις τίποτε από προσευχή. Ή άλλος έχει έφεση, ας πούμε, στην νηστεία. Καλλιέργησε την νηστεία, βέβαια. Αλλά μην την κάνεις αυτό σκοπό. Θα κάνεις και όλα τα υπόλοιπα. Εφόσον δε διατηρήσεις την καρδία σου ελεύθερη από πονηρούς λογισμούς και αθέμητες επιθυμίες, ασφαλώς θα σωθείς. Βλέπετε αυτή τη συμβολή του έδωσε ο Αβάς Νηστερό. Μου λες τι καλή πράξη να κάνεις. Δεν σου λέω, θα πρέπει εσύ μόνος σου να το βρεις. Ποιο είναι το καλό. Όπως μου λένε μερικοί πάτερ, ποια προσευχή να κάνω, τι προσευχή να κάνω για να πετύχω αυτό το σκοπό. Εσύ θα τη βρεις. Η καλύτερη προσευχή για ο Άγιος Εφραίμ, ο Κατανακιώτης, είναι αυτή που φτιάχνουμε μόνοι μας. Βγάλε αυτό που έχεις μέσα από την καρδιά σου στον Θεό. Με δικά σου λόγια πες το. Το παιδί μου, Κύριε, χάνεται, βοήθησέ το.
Μην μου ρωτάς εμένα τι προσευχή να κάνω για το παιδί σου. Σαν να είναι κανένα μαγικό, ας πούμε. Ξόρκι και με συγχωρείτε για να πετύχεις. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Εσύ θα βάλεις όλη σου την ψυχή στην προσευχή σου και θα την ακούσει ο Θεός. Αφού βεβαίως κάνεις και όλα τα υπόλοιπα. Ένας αδελφός ρώτησε ένα γέροντα, «Υπέ μου, πώς να σωθώ?» Ο γέρον απήντησε, «Ας φροντίσουμε να εργαζόμαστε το αγαθό και την αρετή ο λίγο κατ' το λίγο και θα ζήσουμε την πνευματική ζωή για τις οποίες θα σωθούμε». Μην βιάζεσαι, ο αγώνας είναι μακρός. Χρειάζεται υπομονή, προπάντων υπομονή στην πνευματική ζωή. Και είδες ο Κύριος τι είπε, «Εντι υπομονή ημών κτίσασαι τας ψυχάς ημών». Λίγο-λίγο, καθημερινά, κάθε στιγμή, χτίζεις το πνευματικό σου σπίτι. Φρόντισε λοιπόν να μην χάνεις χρόνο, αλλά κάθε στιγμή να βάζεις λιθαράκι και να οικοδομείς. Ποτέ μην βγάζεις λιθαράκι και γκρεμίζεις. Εδώ είναι τώρα, που πολλές φορές όχι μόνο δεν χτίζουμε, αλλά γκρεμίζουμε κιόλας από αυτό που έχουμε φτιάξει. Αφαιρείς τούβλα από την οικοδομή σου και μπορεί και να το σωριάσεις ολόκληρο ό,τι έχεις χτίσει μέχρι τώρα, αν δεν προσέξεις, αν δεν έχεις διάκριση. Να λοιπόν ποια είναι η διάκριση. Βλέπετε και μεγάλοι έτσι άνθρωποι που μπήκανε στην πορεία του αγιασμού, μετά έχασαν τα πάντα. Βλέπε, ας πούμε, τον Ιούδα. Ο Ιούδας ήταν Απόστολος. Ήταν εκλεγμένος, τον πήρε ο Κύριος στην ομάδα του. Στον στενό του κύκλο, τον 12. Γιατί ο Κύριος είχε κύκλους γύρω του, έτσι. Είχε τους 70, είχε τους 500 που λέει ότι φανερώθηκε με πάνω 500. Είχε τους 12, είχε τους 3. Είχε τον Άγιο Άντρο Θεολόγο, έτσι τον αγαπημένο, όχι ότι δεν τους αγαπούσε όλους το ίδιο, ο Κύριος όλους το ίδιο τους αγαπούσε, αλλά αυτοί δεν προσέγγιζαν περισσότερο. Θέλανε να μένουν εκεί, σε μια απόσταση. Λοιπόν, ο Κύριος είχε πάρει τον Ιούδα στους 12 και του είχε δώσει και τη χάρη να θαυματουργεί. Και φυσικά ο Ιούδας άκουγε την Θεία Διδασκαλία συνεχώς, για 3 χρόνια, έβλεπε τα θαύματα. Ωφελήθηκε? Όχι. Γιατί δεν ενήργησε σωστά, με διάκριση. Άφησε ένα από τα πάθη του, τον πάθος της φιλαργυρίας, να υπάρχει μέσα του. Και αυτό σιγά σιγά αυξήθηκε. Γιατί ό,τι δεν εξαλείφεις, αυτό αυξάνεται. Και σε καταστρέψει στο τέλος. Ένα πάθος μπορεί να σε καταστρέψει, όταν το αφήσεις ανεξάλειπτο, όταν δεν ασχοληθείς μαζί του, να το διώξεις. Γι' αυτό πρέπει όλα τα πάθη να τα διώξουμε. Μην ικανοποιηθούμε ότι πέτυχα αυτό, εντάξει είμαι. Τα άλλα δεν πειράζει. Όχι, πειράζει. Τα άλλα θα σε καταστρέψουν. Και αυτά που σου φαίνονται τώρα μικρά θα γίνουν μεγάλα και θα σε καταστρέψουν. Αλλά και μικρά να παραμείνουν, εφόσον δεν μετανοείς, και αυτά θα σε καταστρέψουν. Και ας είναι μικρά. Βλέπετε, ας πούμε, άνθρωποι που ξεκινάνε στην Εκκλησία και μπορεί να γίνουν και μοναχοί, μπορεί να γίνουν και ιερείς, μπορεί να γίνουν και αρχιερείς και πατριάρχες. Και ενώ στην αρχή έχουν μια καλή πορεία, μετά βλέπεις ξαφνικά να αλλάζουν. Και λες, μα πώς έγινε, αυτός έχει γράψει τόσα βιβλία, έχει μελετήσει τόσους πατέρες, μιλούσε έτσι ορθόδοξα, πώς τώρα λιώθηκε έτσι, ελωτριώθηκε έτσι. Προφανώς κάποιο πάθος υπήρχε μέσα του, που το άφησε ανεξάλειπτο. Και αυτό μεγαλώθηκε, διωγγώθηκε και τον κατέστρεψε. Για παράδειγμα, το πάθος της ανθρωπαρέσκειας, της κοινοδοξίας. Πώς φτάσανε κάποιοι αρχιερείς να πούνε ότι και ο παπισμός είναι εκκλησία και οι Προτεστάντες είναι εκκλησία. Και οι Μορμόνοι και δεν ξέρω όλοι αυτοί οι αιρετικοί, όλο αυτό το συνοθήλευμα του Σατανά, ότι είναι εκκλησίες. Και να το υπογράψουν αυτό στο κολυμπάρι του 16, σε αυτή την ψευδοσύνοδο. Πώς φτάσανε κάποιοι αρχιερείς, έτσι και οι πατριάρχες, να συλλειτουργήσουν με αυτούς τους ψευτοεπισκόπους της Ουκρανίας. Με αυτό το ψευτο αυτοκέφαλο που δόθηκε εκεί πέρα. Ενώ υπήρχε επίσκοπος και υπάρχει ο κανονικός επίσκοπος. Όλα εναντίον, παρά τους κανόνες έγιναν.
Πώς δεν τα είδανε όλοι αυτοί οι αρχιερείς που έβαλαν την ψήφο τους και είπανε ναι, όχι, ναι, καλά έκανε ο Οικουμενικός και όλα αυτά είναι σωστά και εμείς είμαστε μαζί με την Εκκλησία αυτή που δημιουργήθηκε τώρα. Και καταδικάσαμε τόσα εκατομμύρια ανθρώπους και τους παραδώσαμε σε αυτούς τους λύκους, που είναι αχειροτόλητοι από όλους αυτούς τους ψευδοεπισκόπους της υποτιθέμενης αυτής της Εκκλησίας. Έτσι, πιο πολλοί είναι αχειροτόλητοι, άλλοι είναι αυτοχειροτόλητοι. Και μάλιστα είναι και συνεργάζονται και με τους Ναζί, οι οποίοι σφάζουν και σταυρώνουν τους χριστιανούς εκεί πέρα στην Ουκρανία. Και εμείς γινόμαστε συνένοχοι σε όλα αυτά τα εγκλήματα, ξέρετε. Όσοι δηλαδή προσυπογράφουν και αναγνωρίζουν όλους αυτούς. Πώς έγινε όμως αυτό, Έγινε γιατί ακριβώς υπήρχαν κάποια πάθη, υπήρχαν προφανώς το πάθος της ανθρωπαρέσκειας και το πάθος της υψηλοφροσύνης, να κρατήσουμε τη θέση μας, την καρέκλα μας, να μην γίνουμε δυσάρεστοι στους μεγάλους, τους πατριάρχες κλπ. Που λύνουν και δένουν και μπορούν αύριο να με παραιτήσουν και να το μάθω ότι παραιτήθηκα από την τηλεόραση, χωρίς να γίνει καμιά σύνοδος. Έχουν τέτοιε δυνατότητε και το έχουν κάνει για κάποιου επισκόπου. Μαθαίνουν ότι παραιτήθηκαν, δηλαδή του παρέτησαν από την τηλεόραση, χωρίς να γίνει σύνοδος, χωρίς να γίνει δικαστήριο, χωρίς τίποτε. Έτσι, επειδή το ήθελε ο μεγάλος. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Και επιτέλους, κι αν γίνει αυτό, θα είναι προς τιμή σου, αγαπητέ μου επίσκοπε. Έτσι, που θα κρατήσεις τη σωστή θέση και θα πεις «Όχι, δεν συμφωνώ, αυτό που γίνεται είναι εναντίον των κανόνων, παρά τους κανόνες της Εκκλησίας και εγώ δεν υπογράφω ούτε ότι οι αιρέσεις είναι εκκλησίες, ούτε ότι αυτή η εκκλησία, η ψευτοεκκλησία που φτιάχτηκε είναι όντως πραγματική εκκλησία και έχει λόγο υπάρξεως». Αν όμως ο άνθρωπος δεν έχει υποτάξει αυτό το πάθος της κοινοδοξίας, της ανθρωπαρέσκειας και το πάθος της φιλαρχίας, να θέλω να άρχω, να διοικώ, να έχω έτσι εξουσία, τότε θα υποκύψει. Θα υποκύψει και θα καταστραφεί, δυστυχώς. Βέβαια, για όλους αυτούς εμείς το ευχόμαστε. Και όλα αυτά που λέμε, τα λέμε με αγάπη και όχι με εμπάθεια και μίσος, να μετανοήσουν. Και αν μετανοήσουν, θα ανασταλούν έτσι οι πνευματικοί νόμοι. Αν δεν μετανοήσουν, θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Είναι φοβερό αυτό. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι κραδένει, λέει, ο προφήτης Ηλίας το μαχαίρι του και οι πρώτοι που θα σφαγούν θα είναι οι αρχιερείς και οι ιερείς. Και άλλοι Άγιοι Πατέρες του λέγανε αυτό. Ότι θα έχουμε πολύ άσχημα πράγματα, πολλές άσχημες εξελίξεις. Γιατί ακριβώς η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η προδοσία της πίστεως. Και έχει τεράστια ευθύνη ο Πατριάρχης, ο Αρχιερέας, ο Ιερέας που προδίδει την πίστη. Γιατί παίρνει στο λαιμό του και πάρα πολλούς πιστούς, έτσι, οι οποίοι παρασύρονται. Και σου λένε, να δεν βλέπεις τι λέει ο τάδε Πατριάρχης, ο τάδε Επίσκοπος. Το λένε όλοι οι αρχιερείς, δεν το λένε όλοι. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι παντεδρούν, αλλά η πλειοψηφία, έτσι φαίνεται, ότι είναι πλειοψηφία. Ας είναι. Στην Εκκλησία δεν πάμε με τους πολλούς. Στην Εκκλησία πάμε με τον ένα, με τον Χριστό. Και με όσους τον ακολουθούν, έστω και αν είναι ολίγιστοι. Αν λοιπόν και αυτοί μετανοήσουν, θα ανασταλούν οι πνευματικοί νόμοι. Αλλιώς θα είναι όντως φρικτό το τέλος. Και για μένα το λέω και για όλους μας το λέω, ότι όλοι μας έχουμε ευθύνη. Και εσείς έχετε η λαϊκή ευθύνη για κάθε τι που γίνεται στην Εκκλησία. Και οφείλουμε να διαμαρτυρόμαστε και να λέμε την αλήθεια, ότι οι αιρέσεις είναι αιρέσεις. Ο Πάπας είναι αιρετικός. Όπως φώναξε ο καλός αυτός ιερέας στην Αθήνα, έτσι τώρα που ήρθε ο Πάπας. Το ίδιο και οι Προτεστάντες είναι αιρετικοί. Δεν σώζεσαι όταν πας εκεί. Και οφείλουν, αν θέλουν να σωθούν, να μετανοήσουν, όχι να παραμείνουν έτσι όπως είναι. Και το ίδιο και για αυτό την σχισματική εκκλησία που δημιουργήθηκε και για ό,τι άλλο θα γίνει στο τέλος, στο μέλλον, το οποίο θα είναι αιρετικό και θα πληγώσει την Εκκλησία. Οφείλουμε να αντιστεκόμαστε. Γιατί το κακό, όσο δεν αντιστεκόμαστε, αυξάνει. Ήδη αυτοί σχεδιάζουν και άλλες καινούργιες εκκλησίες να δώσουν αυτοκέφαλα για να μας διαλύσουν, να μας κάνουν πολλά πολλά μικρά κομματάκια
και να καταστραφεί η Εκκλησία του Χριστού έτσι τοπικά, τοπικά και ή δυνατόν και εξ ολοκλήρου, όπως χάθηκαν οι Εκκλησίες στη Μικρά Ασία. Γιατί ο ίδιος ο Θεός τους είπε στους επισκόπους με επιστολές που έγραψε, έτσι, ότι αν δεν διορθωθείτε, θα κινήσω τη λιχνία σας. Τι θα πει θα κινήσω τη λιχνία σας? Θα χάσετε τη θέση σας και την επισκοπή σας και δεν θα υπάρχει επισκοπή και δεν έχουμε επισκοπές. Από το 1922 και μετά δεν έχουμε αυτές τις επισκοπές της Μικράς Ασίας, την Εκκλησία της Περγάμου, των Θυατήρων κλπ. Κλπ. Που διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, για τις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως, στις οποίες έστειλε επιστολές ο ίδιος ο Θεός. Πού είναι σήμερα αυτές οι εκκλησίες? Επραγματοποιήθηκε αυτό που είπε ο Κύριος, κινήσω τη λιχνία σου. Το ίδιο θα γίνει και με όλους αυτούς τους επισκόπους που προδίδουν την πίστη. Δυστυχώς σήμερα πάρα πολλοί οικουμενιστές και άνθρωποι που ακολουθούν την πατρισκεία. Αν όμως μετανοήσουν, όλα θα διορθωθούν. Και για αυτούς και για το πίμνιο. Χρειάζεται λοιπόν η διάκριση, χρειάζεται να πολεμάμε τα πάθη μας, έτσι ώστε να μην αστοχούμε και να μην καταστρέφουμε και τον εαυτό μας, αλλά και τους άλλους. Θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την επόμενη φορά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και σώνας τον αιώνα.